αλλά με ενοχλεί και μίλησα γιατί κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι κάποιοι μου λένε ότι ξέρεις τι κάνεις εσύ τώρα για αυτό το πράγμα. Και ναι, θέλω να τους πω αυτούς ότι κάνω τα αδύνατα δυνατά βάσει αυτών των οποίων έχω στα χέρια μου. Μάλιστα. Τι παραπάνω να κάνω δηλαδή. Να πάω να την κτίσω έτσι την εκκλησία, να πάω να την κτίσω. Να πάω να την κτίσω έτσι τώρα εγώ. Να έρθουν και όλοι αυτοί μαζί να την κτίσουμε. Θα έρθουν. Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας έμπλεξε η ανέγερση νέου ιερού ναού στην μεταμόρφωση του Σωτήρεως στην περιοχή του Βύρωνα στην Καβάλα. Λόγω των προβλημάτων στο τοπογραφικό σχέδιο καθυστερεί η ανέγερση του ναού. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Η νέα άδεια λοιπόν αυτή βασίστηκε στο τοπογραφικό το οποίο είχε εκδοθεί πριν από το 2016. Ναι. Τότε ακριβώς που ήταν, ακριβώς όπως και τότε είχε εγερθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχει μία δυσκολία στο θέμα του τοπογραφικού, διότι δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις εδώ στην πόλη της Καβάλας υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες με το θέμα των τοπογραφικών σχεδίων και της καταγραφής γενικότερα των λεγόμενων γραμμών που συνίστανται στην οικοδομή και στην τοπογραφική αποτύπωση. Πάντως, ας κάνουμε προσευχή, αυτοί που υπογράφουν, αυτοί που γράφουν, αυτοί που εκδίδουν χαρτιά, ναι, ό,τι όπου και να είναι, εγώ αυτή τη στιγμή τους παρακαλώ, δηλαδή, για την αγάπη της Εκκλησίας και για τη διάθεση του τόπου μας αυτού, που τον αγαπάμε και τον θέλουμε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να προχωρήσουμε αμέσως σε αυτή τη διαδικασία. Και όπως είπατε, Σεβασμιώτη, κατά διαβολική σύμπτωση, τώρα λίγο πριν την ανέγερση τα είδαν όλα. Μα αυτό είναι το ζήτημα δηλαδή. Και δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις. Της εκκλησίας, ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ναι, γιατί μου λέτε τώρα και για τον Αηγιάννη πάλι κατά διαβολική σύμπτωση και από όλα εδώ μαζί. Κατά διαβολική σύμπτωση, πολλές συμπτώσεις. Τώρα αν είναι συμπτώσεις, συμπτώσεις ή επιπτώσεις δεν ξέρω. Ένα πράγμα γνωρίζω μόνον, ότι όταν θέλουμε κάτι μπορούμε και το φτιάχνουμε. Και όταν θέλουμε κάτι δηλαδή για το καλό προχωρούμε μπροστά όλοι μαζί. Και όταν θέλουμε κάτι να γίνει για αυτό το οποίο αγαπάμε και το ποθούμε και το θέλουμε, προτιμούμε να πέσουμε μπροστά εκεί για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή τώρα αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις ο άλλος ενδιαφέρεται περισσότερο για την εκκλησία αυτή από ότι εγώ, τότε εγώ πρέπει να φύγω, να μην εμφανιστώ πουθενά πια. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος περιπίν να καταλογίσει την εκκλησία μας, σε εμάς δηλαδή, στο Μητροπολίτη, στους συνεργάτες, στο αδιαφορία. Αυτό θέλω να τονίσω και αυτό θέλω να πω. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Είναι κάτι το οποίο βασίζεται κυριολεκτικά τα αποδεικτικά δεδομένα και χαρτιά τα οποία υφίστανται. Και όταν είπαμε γιατί έγινε τότε έτσι και υπήρχε αυτή η δυνατότητα ότι όλα έχουν καλό δηλαδή πάνω εκεί στο τοπογραφικό δηλαδή, τότε άλλη περίπτωση ήταν, τώρα άλλο είναι, τώρα αυτό ισχύει. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου αναφέρθηκε και στα σχόλια για το νέο καμπαναριό στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στα κημητήρια της Καβάλας. Ναι. Υπάρχει κάποιος που λέει αυτό το πράγμα δεν χρειαζόταν, ήταν κάτι άχρηστο, είναι κάτι κακό, είναι κάτι άσχημο, είναι κάτι διαφορετικό? Όχι. Εφόσον όλοι συμφωνούμε λοιπόν ότι είναι ωραίο και βρίσκεται εκεί όπως βρίσκεται και ωφελεί και κάνει, γιατί τους ανθρώπους μας τιμά, δεν τιμάει τον εαυτό μας. Τους ανθρώπους μας τιμά, αλλά δημιουργήθηκε, δείτε που ανεδημιουργήθηκε και για το καμπαναριό αυτή η σύγχυση και αυτή η αναστάτωση και η αναμπομπούλα και έφερε και το λόγο για παράνομα δημοτικά κημητήρια. Δηλαδή η πόλη βγάζει θέματα από το πουθενά και σεβασμιότατε. Ναι, αλλά να σας πω το εξής. Δεν πρέπει ποτέ να μακρηγορούμε τις αποφάσεις μας για εκείνο το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε. Μάλιστα. Μπορούμε κάτι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Και πάντοτε δεν υπάρχει κάποιος που να μην ήθελε να γίνει εκεί το καμπαναριό. Ναι. Από όλους. Ναι. Δηλαδή όποιος θα το έλεγε θα είναι κάτι, πώς να το πω, περίεργο. Θα είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα δημιουργούσε μια αντίθετη άποψη. Αλλά
αν υποτεθεί ότι η λέξη καταγγελία είναι τόσο εύκολη να τη λέμε, ναι, πολύ περισσότερο είναι να είμαστε εμείς οι καταγγέλλοντες παρά οι καταγγελόμενοι. Μάλιστα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέγω ότι είναι καλύτερο το να σιωπάς όταν μπορείς να φτιάξεις κάτι και να μπορέσεις να οικοδομήσεις πάνω σε αυτά τα πάντα.